Γεια σας. Αυτό το βίντεο αφορά τις αγορές μου από ένα site που πουλάει καλλιντικά, εδρεύει στην Αμερική και λέγεται All Cosmetics Wholesale. Τη διεύθυνση θα τη βάλω κάτω, θα τη γράψω κάτω. Λοιπόν, και ξεκινάμε, γιατί είναι αρκετά, με ένα ζευγάρι ψεύτικες βλεφαρίδες, αρκετά έντονες και δραματικές, αλλά έψαχνα πάρα πολύ για βλεφαρίδες που να πηγαίνουν έτσι και δεν μπορούσα να βρω πουθενά, οπότε με το που τις βρήκα σε αυτό το site τις πήρα αμέσως. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, διστάζω λιγάκι να τις φορέσω. Είναι πολύ έντονες, αλλά θα δούμε, ίσως για τις απόκριες. Ακόμα ένα ζευγάρι βλεφαρίδες, αυτές είναι πιο φυσικές. Όπως βλέπετε, ωραίες. Και είναι 100% ανθρώπινες τρίχες. Το επόμενο είναι ρουζ. Είναι μια σειρά που νομίζω δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Είναι της Maybelline, είναι Mineral Powder Blush και είναι σε ελεύθερη μορφή. Είναι αρκετά καλό και είναι νομίζω 3 δολάρια. Είχε, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τις τιμές που δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό είναι περίτρανη απόδειξη. Άλλο που πήρα. Αυτό είναι μια φίλη μου, και μια φίλη μου το παρήγγειλα. Είναι μια πούδρα της Lancôme, δεν μπορώ να την ανοίξω όμως, γιατί όπως σας είπα είναι για μια φίλη μου. Και ήταν νομίζω στα 22 δολάρια. Και γύρω 22-23 το πολύ. Μια κρεμούλα ματιών της Kiehl's. Η συγκεκριμένη είναι η με αβοκάντο. Και την πήρα γιατί τη συστήνει η Lollipop από το D6. Δεν θέλω να παρακολουθεί τα βίντεό της. Είναι πολύ γνωστή στο YouTube. Και θέλω να τη δοκιμάσω. Είναι αρκετά κρεμόδη. Γενικά, λίγο δύσκολο να μείνω ικανοποιημένη από κρέμα ματιών. Έχω δοκιμάσει αρκετές και η μόνη που μου άρεσε είναι τη Trivectin. Αλλά έχει παραμπάνει και φοβάμαι να τη χρησιμοποιήσω. Οπότε πήρα αυτή για εναλλακτική. Να δούμε αν είναι καλή. Αυτό είναι ένα κρεγιόν της L'Oréal, είναι νομίζω καινούριο, Infallible λέγεται, και είναι, δεν μπορώ να το ανοίξω πάλι γιατί είναι για τη φίλη μου, είναι δύο προϊόντα σε ένα θα έλεγα. Το ένα είναι αυτό εδώ που βλέπετε, είναι το κρεγιόν, το βάζουμε, το αφήνουμε να στεγνώσει νομίζω 30 δευτερόλεπτα και μετά από πάνω βάζουμε αυτό που είναι σαν lip gloss. Αυτό από το site το πήραμε 6 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 4,5 ευρώ περίπου. Στο Hondo τα είδα 20 ευρώ. Το επόμενο είναι από τη Stila. Δυστυχώς πλέον δεν έχουμε Stila εδώ και νομίζω και σε όλη την Ευρώπη δεν πουλάνε πλέον Stila. Είναι Smart Spot, δηλαδή είναι βάση για σκιά και το βλέφαρο. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η Kitten και είναι η πιο γνωστή σκιά της Stila. Είναι από τις αγαπημένες μου, οπότε φαντάζομαι θα μου αρέσει και αυτό. Αν πω μόνο να το δοκιμάσω. Μετά, μαζί με τη φίλη μου πήραμε 5 μάσκαρες. Είναι η L'Oréal Voluminous Carbon Black. Δεν τις πήραμε φυσικά όλες για μας, πήραμε για να δώσουμε και στις φίλες μας. Και αυτές στο site είχαν 4 δολάρια, 3,5 ή κάπου τόσο. Απίστευτες τιμές. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει αυτή, δεν πρέπει να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη μάσκαρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το επόμενο που πήρα είναι πάλι από τη Stila. Και είναι πάλι Smart Spot. Είναι το Starry Night και είχε βγει νομίζω πέρυσι στη Χριστουγεννιάτικη κολεξιόν. Οπότε δεν κυκλοφορεί πλέον. Αυτά βέβαια είναι μικρές συσκευασίες, δεν είναι κανονικές συσκευασίες, γιατί ήταν σε σετάκι και τα πουλάνε ξεχωριστά. Και αυτό έχει και το βουτσάκι του. Αυτά εκτός από βάση για σκιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν eyeliner αν θέλουμε. Το συγκεκριμένο δηλαδή που είναι έτσι αρκετά σκούρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα το κίτρινο νομίζω. Τι άλλο πήρα.
πήρα πάλι από τη Στήλα ένα tinted moisturizer, δηλαδή κρέμα με χρώμα, στην ουσία πιο ελαφρύ φοντετέν με μικρή κάλυψη. Το φοράω σήμερα και μου αρέσει γιατί δεν δίνει, πάλι αυτό που σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, δεν δίνει την αίσθηση της μάσκας. Είναι πολύ ανάλαφρο, πολύ πιο ανάλαφρο από το Max Factor, γιατί και είναι κανονικό make-up. Και μου αρέσει γιατί δίνει έτσι και μια ωραία λάμψη, που δεν βλέπω να φαίνεται στην κάμερα, αλλά από κοντά είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πάλι μίνι συσκευασία, είχε 2 δολάρια. Και το πήρα για να το δοκιμάσω. Η κανονική συσκευασία είχε νομίζω 5 δολάρια. Και έκανα βλακή που δεν πήρα την κανονική συσκευασία, γιατί τελικά μου άρεσε πολύ. Το επόμενο που πήρα είναι από τα MAC και είναι συλλεκτικό. Είναι από την collection Day Medna, που πρέπει να έχει καιρό που βγήκε. Και το πήρα φυσικά γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία. Και έχει αυτές τις 3 σκιές. Πολύ ανοιχτό γκρι, ασημί. Ένα τυρκουάζ, πώς να το πω, είναι ίδια απόχρωση με τα κουτάκια από τα Tiffany's, τα κοσμήματα, και ένα σκούρο γκρι. Πολύ ωραίες αποχρώσεις. Πολύ ωραία συσκευασία. Το επόμενο που πήρα, και νομίζω τελειώνουμε, λίγα θα μείνει ακόμα, είναι της Estée Lauder. Είναι από περασμένη κολεξιόν και αυτό, δεν κυκλοφορεί πλέον. Είναι από την κολεξιόν Tom Ford και είναι αυτό το highlighter, το οποίο είναι ένα άσπρο iridizon. Μου θυμίζει το Albatross της NARS, αν και δεν το έχω. Από ό,τι έχω δει όμως σε βιντεάκι, αυτό μου θυμίζει. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που το παρήγγειλα. Ο δεύτερος λόγος, για να είμαι ειλικρινής, είναι πάλι η συσκευασία. Το πρώτο λεφτό που πήρα και το ήθελα πάρα πολύ, το έψαχνα, είναι η Z Palettes. Αν μπορέσω να το ανοίξω. Και είχα ένα δίλημα, να πάρω αυτή την παλέτα ή να πάρω την παλέτα της MAC, τη μικρή, τη μεγάλη την έχω. Αλλά τελικά προτίμησα αυτή για τον προφανές λόγο, την ΕΡΟΣ. Και γιατί δεν έχει τα διαχωριστικά που έχουν οι παλέτες της MAC, που σημαίνει ότι χωράει περισσότερες σκιές και μπορώ επίσης να βάλω καιρούς και κονσίλερ και cream color base, αν το βγάλω από τη συσκευασία τους δηλαδή, όταν πάρω την απόφαση να μπω στον κόπο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είχε νομίζω 14 δολάρια. Και το τελευταίο δεν το παρήγγειλα, μου το έστειλαν, άλλο παρήγγειλα, άλλο μου έστειλαν, τους έχω ήδη στείλει mail και τους έχω ενημερώσει. Είναι μια, τίποτα ιδιαίτερο, μια χτένα για τα φρύδια. Εγώ είχα παραγγείλει ψαλιδάκι για τα φρύδια. Είναι έτσι κάπως πλάγιο που δεν το έχω βρει εδώ και έψαχνα πολύ καιρό για να το βρω. Ελπίζω να μου το στείλουν. Για να δω, έμεινε κάτι άλλο? Όχι, αυτά είναι όλα. Αυτά πήρα. Πρέπει να σας πω ότι τα μεταφορικά στο συγκεκριμένο site είναι αρκετά ακριβά. Είναι 40 δολάρια. Εγώ βέβαια τα παρήγγειλα μαζί με μια φίλη μου, μοιραστήκαμε τα μεταφορικά. Αλλά πάντως να τα έχετε στα υπόψη σας. Οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές. Όχι σε όλα, στα MAC δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Α, και τώρα που πω MAC, ξέχασα. Πήρα και αυτό. Είναι δειγματάκια από pigments της MAC. Είναι αυθεντικά pigments. Γιατί στο eBay μπορείτε να βρείτε και σε αρκετά πιο χαμηλές τιμές, αλλά δεν θα είναι αυθεντικά, ενώ αυτά είναι αυθεντικά. Αυτό είναι το μέλλον. Και είναι ένα χρυσαφί, έτσι λίγο ανοιχτό bronze, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Και αυτό είναι το Lovely Lily, μισό λεπτό να το βγάλω. Και είναι ένα πολύ ανοιχτό λιλά, λιδίζω και αυτό. Και το συγκεκριμένο το πήρα για να το βάζω, όταν βάζω το Well Dressed της MAC, το Rouge, να το βάζω εδώ πάνω σαν highlighter. Να δούμε πώς θα βγει το αποτέλεσμα. Αυτά. Είχανε 4 δολάρια το καθένα.
και τα πήρα για να τα δοκιμάσω έτσι ώστε αν μου αρέσουν να πάρω το κανονικό μέγεθος. Τι έλεγα, οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές, στα Mac, στα Mac δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Γενικά στα Mac, στα αυθεντικά Mac κυκλοφορούν και πολλά fake. Αλλά στα αυθεντικά γενικά οι τιμές δεν είναι και τόσο, οι διαφορές δεν είναι και τόσο μεγάλες, αν συνυπολογίσουμε φυσικά και τα μεταφορικά. Δηλαδή όταν βλέπουμε την τιμή, εντάξει, αν υπολογίσουμε και την ισοτιμία μεταξύ ευρώ και δολαρίου, φαίνονται συμφέρουσες, αλλά μαζί με τα μεταφορικά δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Για τα Mac, επαναλαμβάνω. Για τις άλλες εταιρείες, και ειδικά για drugstore εταιρείες, οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες. Αυτές ήταν οι αγορές μου. Ευχαριστώ, γεια σας.